Το ζήτημα λοιπόν της μεταφοράς των μαθητών το έχουμε θέσει και άλλη φορά σε περιφερειακά συμβούλια. Θεωρούμε ότι είναι ένα ιδιαίτερο ζήτημα που ευαίσθητο κοινωνικά και απασχολεί ένα πλήθος οικογενειών τόσο για λόγους ασφάλειας όσο και για οικονομικούς λόγους. Ουσιαστικά βρισκόμαστε ένα μήνα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και έτσι όπως βλέπω από τα στοιχεία που δώσατε, 796 μαθητές αυτή τη στιγμή δεν έχουν σχολική μεταφορά στην περιφέρεια Αττικής. Φυσικά υπάρχει απροθυμία των οικονομικών φορέων να καταθέσουν προσφορές. Παρατηρείται το φαινόμενο πολλοί διαγωνισμοί μεταφοράς μαθητών να είναι άγονοι. Επιπλέον παρατηρούνται όμως και ανάδοχοι σε δρομολόγια πολλές φορές σε περιοχές και τις θεωρούν συμφέρουσες για να τις πάρουν. Ουσιαστικά μαθητές, γονείς, και μας έρχεται και μέσω των ενώσεων και των οργανώσεων συλλόγων των γονιών, διαμαρτύρονται για αυτή την κατάσταση και ζητούν άμεση λύση. Αυτό είναι ακόμα πιο έντονο στα σχολεία της ειδικής αγωγής, όπου έχουμε και ιδιαίτερα ζητήματα. Και εδώ πρέπει να σας πούμε 2-3. Δεν υπάρχει κανονισμός ουσιαστικά και κώδικας δεοντολογίας για τη συμπεριφορά και των οδηγών και των συνοδηγών για τα παιδιά που συνοδεύουν, που είναι αμαία. Επίσης, υπάρχει μεγάλη δυσκολία λόγω των μεγάλων και πολυθέσεων λεωφορείων. Εύκολα χάνεται ο έλεγχος εντός του οχήματος. Αργούν πολλές φορές να γεμίσουν, οπότε κάνουν τεράστιες διαδρομές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν μαθητές αμαία που κάνουν καθημερινά τη διαδρομή με Αυγόπουλο Ραφή να αναγκάζονται να ξεκινήσουν 6 παρά το πρωί. Ας αναλογιστούμε δηλαδή τι ώρα πρέπει να ξυπνήσει το παιδί για να ετοιμαστεί. Δεν είναι ιδιαίτερα ευέλικτα σε στενούς δρόμους, ώστε να μπορούν να παραλάβουν ειδικά παιδιά που έχουν κινητικά προβλήματα. Επίσης, δεν υπάρχει πρωτόκολλο διαχείρισης σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος. Μια σημαντική έλλειψη που πρέπει να διευθετηθεί. Η σοβαρότητα της όλης κατάστασης σε σχέση με τις σχολικές μεταφορές φαίνεται και κάθε εβδομάδα από τη θεματολογία που έχει η Οικονομική Επιτροπή, όπου ουσιαστικά τα μισά από τα θέματα που συνεδριάζουμε είναι σχετικά με τη μεταφορά μαθητών. Ενδεικτικά, τώρα στις 796 μαθητές, το θέσαμε κιόλας σαν επερώτηση, έχουμε ζητήματα και στην Πρώτη Γυμνασίου του Καλλιτεχνικού και στο Ζάνιο και στην Ιωνίδιο Σχολή και γενικότερα και σε διαδημοτικά σχολεία. Εμείς, εκτός από τα στοιχεία που μας δώσατε, θέλουμε να βάλουμε σαν στο κέντρο της συζήτησης ότι όλα αυτά τα προβλήματα θα συνεχίσουμε να τα έχουμε αν ουσιαστικά δεν δώσετε μια μόνιμη λύση στο ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών. Και η μόνιμη αυτή λύση, την οποία διεκδικούμε και την έχουμε ξαναπροτείνει και άλλες φορές στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι η θέσπιση ενιαίου φορέα μεταφοράς μαθητών. Μόνο με έναν ενιαίο φορέα μεταφοράς μαθητών μπορούν να αναλυθούν ουσιαστικά τα ζητήματα της μεταφοράς, που πραγματικά καίνε μια σειρά από γονείς και παιδιά της Περιφέρειας Αττικής.